κόκκινο συναγερμό τέθηκε το σύνολο των υπηρεσιών ασφαλείας και ναυτικής προστασίας του κράτους από έκρηξη και φωτιά που σημειώθηκε σε πετρελαιοφόρο, ενώ αυτό έπλεε 3 ναυτικά μίλια νοτίως του αλευτικού καταφυγίου στο Ζήγη. Το τάγκερ με την επωνυμία Άθλος κάλεσε σε επίγουσα βοήθεια λεπτά μετά την έκρηξη στις 8.30 το πρωί πρώτα ιδιωτική εταιρεία παροχής θαλάσσιων υπηρεσιών στο ενεργειακό λιμάνι του Βασιλικού και μία ώρα αργότερα το κέντρο έρευνας και διάσωσης στη Λάρνακα. Καπετάνια, είμαι δίπλα σου με το φουσκωτό των κρίζων. Πες μου τι θες να κάνω. Το ΞΕΦ Λάρνακα σήμερα το πρωί στις 9.30 δέχθηκε επίγουσα κλίση από πετρελαιοφόρο πλοίο σημείας Μάρτας το Άθλος, το οποίο ανέφερε ότι ξέσπασε πυρκαγιά και σημειώθηκε δυνατή έκρηξη στο μεσόστεγον του πλοίου. Αμέσως δόθηκε εντολή για ενεργοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Έρευνας και Διάσωσης με την ονομασία Νέαρχος. Στην περιοχή όπου έπλεε φλεγόμενο το πετρελαιοφόρο Άθλος έσπευσαν σκάφη της λιμενικής και ναυτικής αστυνομίας και του πολεμικού ναυτικού της Εθνικής Φρουράς, καθώς και ρημουρκά της ιδιωτικής εταιρείας Βασιλικό Terminal Services. Στην ακτή συγκεντρώθηκαν ασθενοφόρα, οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της ΕΜΑΚ. Την ίδια ώρα ενημερώθηκε το Τμήμα Προξενικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, προκειμένου να ενημερωθούν οι χώρες καταγωγής των ναυτικών. Εμάς μας είχαν καλέσει ο ιδιοκτήτης του πλοίου ότι υπήρχε πυρκαγιά πολύ νωρίς το πρωί. Ξεκίνησαμε με τα ρημουρκά της εταιρείας να προσπαθήσουμε να κατασβέσουμε την πυρκαγιά. Λόγω της ταχύτητας που είχε το πλοίο και ήταν και ακυβέρνητο, δεν μπορούσαμε να πλησιάσουμε. Μέχρι που προσάραξε εδώ που το βλέπετε, ήμασταν σε ετοιμότητα να προσπαθήσουμε να σβήσουμε την πυρκαγιά με τα εξοπλισμένα που διαθέτουν τα ρημουρκά μας. Του σημείου του περιστατικού υπερίπτατο ελικόπτερο της Μονάδας Αεροπορικών Επιχειρήσεων της Αστυνομίας σε ανοιχτή γραμμή με το ΞΕΔ, που είχε ρόλο συντονιστή της επιχείρησης για διάσωση του πληρώματος του πετρελαιοφόρου, το οποίο βρισκόταν σε άμεσο κίνδυνο. Τελικά, παραπλέοντας σκάφη, περισυνέλεξαν 5 ναυτικούς που βρέθηκαν στη θάλασσα. Η φωτιά κατασβήστηκε έπειτα από ενεργοποίηση των συστημάτων πυρόσβεσης του πλοίου, ενώ σε λειτουργία τέθηκε και η διαδικασία ψήξης των καυσίμων. Η πυρκαγιά τέθηκε σε πλήρη έλεγχο μετά από προσπάθειες τόσο των ρημουρκών της εταιρείας VTS αλλά και του ίδιου του πληρώματος, και αυτή τη στιγμή έχει ασφαλιστεί στο σημείο. Ο καπετάνιος, παρά το γεγονός ότι το πλοίο φλεγόταν, οδήγησε το πετρελαιοφόρο προς τη στεριά και το προσάραξε ένα ναυτικό μίλι ανατολικά του αλευτικού καταφυγίου Ζυγίου και σε απόσταση 200 μέτρων από την ακτή. Εκεί το υποδέχτηκε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ, ευτυχώς χωρίς να χρειαστεί να παρέμβουν, αφού η φωτιά είχε ήδη τεθεί υπό πλήρη έλεγχο από τα συστήματα πυρόσβεσης του πετρελαιοφόρου. 9,8 τώρα, είσαι στα 9,8 μέτρα. Είναι αμμούδα, καπετάνια, είναι αμμούδα. Η επιχείρηση διάσωσης του πληρώματος ολοκληρώθηκε γύρω στο μεσημέρι και τον συντονισμό ανέλαβε πλέον το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών για εφαρμογή του Ειδικού Εθνικού Σχεδίου Ορφέας, που αφορούσε στην καταπολέμηση πιθανής θαλάσσιας ρήπανσης. Σε επικοινωνία που είχε ο Αντένα με τη διευθύντρια του Τμήματος Αλιείας, Μαρίνα Αργυρού, ξεκαθάρισε ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει οποιαδήποτε διαρροή καυσίμων στη θάλασσα. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε ρήπανση. Έχουμε μεριμνήσει για λήψη προληπτικών μέτρων με την τοποθέτηση προστατευτικών φραγμάτων γύρω από το πλοίο που έχει προσαράξει. Για το περιστατικό ενημερώθηκε αμέσως και το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, που έστειλε λειτουργό επιτόπου, ενώ τα αίτια της έκρηξης αναμένεται να διερευνηθούν εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες, σε συνεργασία με την Επιτροπή Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες ενήμερος για την πορεία της επιχείρησης, τηρείται λεπτομερός και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.